Αθηνά, Παπαφωτίου Αθηνά. Μια δύσκολη σεζόν με πίεση, καλά και κακά λόγια. Φτάνει στο τέλος με το 26ο πρωτάθλημα. Δεύτερο σερί. Πρώτα συναισθήματα ως αρχηγός αυτής της ομάδας που δεν τα παράτησε ποτέ. Είμαι χαρούμενη και περήφανη και το είπα και στα κορίτσια και αυτό ισχύει για όλη την ομάδα και όπως ξεκίνησε και όπως τελείωσε. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για μας, αλλά πρώτα σταθήκαμε στο ύψος της αγωνιστικής μας αξίας και πιστέψαμε στον εαυτό μας και ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές η κάθε μία ατομικά κράτησε το μυαλό της και την αγωνιστική της απόδοση στο επίπεδο που πρέπει για να μπορέσουμε να το χτίσουμε στο τέλος ως ομάδα, γιατί ακριβώς έτσι έγινε. Μέσα από την αμφισβήτηση, η οποία ναι είναι κομμάτι της δουλειάς μας, αλλά δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να αποδείξουμε, όσες χρειαστεί μάλλον, ότι εμείς είμαστε εδώ και δεν το παρατάμε μέχρι τελευταία στιγμή. Αθηνά, και από πλευράς μας εμείς, κάποια στιγμή μπορεί να υπήρξαμε υπερβολικοί. Ελπίζω να μην σας επηρέασει όποια κριτική σας κάναμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο για έναν αθλητή να προδικάζει ο κόσμος, αλλά έτσι είναι. Δεν μπορώ να πω ότι μας βοήθησε, δεν μπορώ να πω ότι... Όμως ότι είναι κομμάτι της δουλειάς μας, το ξέρουμε, είναι το πακέτο. Και καλούμαστε να το διαχειριστούμε. Αφήνουμε όλα, ο καθένας έχει άποψη πλέον. Το αφήνουμε έξω και όταν παίρνουμε στο γήπεδο κοιτάμε τη δουλειά μας και κάνουμε τη δουλειά μας. Και αυτό το χτίζουμε κάθε μέρα. Κάτι τελευταίο. Νομίζω ότι στο Ρέντι το να πάρεις πρωτάθλημα γυρνώντας τη σειρά είναι πιο γλυκό. Είναι πιο γλυκό. Κάθε πρωτάθλημα είναι γλυκό. Αυτό ήρθε με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολύ υπομονή, δικά νοητικά. Το ευχαριστιόμαστε και είμαστε περήφανοι και εύχομαι να κάναμε χαρούμενο και τον κόσμο μας και εύχομαι του χρόνου να στηρίζει την ομάδα και να βρίσκεται σε κάθε παιχνίδι, γιατί είναι πραγματικά φοβερό να παίζουμε με κόσμο. Και κάτι τελευταίο, γιατί πρέπει να το πω. Είχαμε τρεις απώλειες φέτος. Την όξη του Μητρέσκου, τον Γιώργο τον Αλεξανδρή, τους τρεις έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Σωστά, αυτή είναι η κινητήριος δύναμη. Ναι, για αυτούς τους τρεις τους αφιερώνουμε το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει πόσο πολύ στηρίζει στα δύσκολα τους ανθρώπους που είναι σημαντικοί για το σύλλογο. Είμαστε κομμάτι της ιστορίας του Παναθηναϊκού και όλοι καλούμαστε να φανούμε αντάξει αυτής της ιστορίας. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια και πάλι. Και εγώ, να είστε καλά. Πάρα πολύ.